θέσεις γνώση αυτού του νομοσχεδίου για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις. Πώς σας φαίνεται, τι γίνεται, γιατί πολλά πράγματα έχουν γίνει εν μέσω καραντίνας και δεν τα πήραμε πολύ χαμπάρι. Το νομοσχέδιο αυτό, κυρία Γιάμαλη, έχει μια ενδιαφέρουσα προϊστορία, σύντομη προϊστορία, και αναφέρομαι στο πώς επανήλθε στη δημοσιότητα και στη συζήτηση που μας ξαναγκαζόμαστε να κάνουμε σήμερα. Ήταν αμέσως μετά την μεγάλη ταλαιπωρία που γνώρισαν οι Αθηναίοι από τις εργασίες για το μεγάλο περίπατο στην Αθήνα. Εκείνες τις ημέρες έγινε μια διαδήλωση λειτουργών της δημόσιας υγείας, των ηρώων, αν θυμάστε καλά, των βραδινών χειροκροτημάτων, οι οποίοι διεκδικούσαν το αυτονόητο, δηλαδή να γίνουν πράξη υποσχέσεις της κυβέρνησης για αύξηση των κονδυλίων στην υγεία και ταυτόχρονα για μαζικές προσλήψεις. Υπήρξε μια φωτογραφία στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έδειχνε τους διαδηλωτές και έλεγε γιατί δεν πάνε στο κομμάτι αυτό και δεν αφήνουν στο κομμάτι που έφτιαξε ο μεγάλος περίπατος και γιατί δεν αφήνουν την κυκλοφορία ελεύθερη. Δύο μέρες μετά υπήρχε πρωτοσέλιδο, υπέρτιτλος στην εφημερίδα Τα Νέα, στο οποίο δημοσίευμα εγκαλούνταν η κυβέρνηση γιατί δεν έχει φέρει ακόμη τον νόμο να ψηφιστεί. Και δύο μέρες μετά υπήρξε η διαρροή του νομοσχεδίου με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε εσείς στην εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, το Έθνος. Για μας η ιστορία αυτή του νομοσχεδίου είναι απόλυτα συνδεδεμένη με κάποια από τα προηγούμενα θέματα που συζητήσατε λίγο πριν. Δηλαδή. Κυρίως με τα οικονομικά ζητήματα, η ύφεση είναι πια βέβαιο ότι θα είναι διψήφια. Το πόσο διψήφια είναι. Και άρα θα υπάρχει κινητοποίηση του κόσμου, λέτε. Όταν, ξέρετε, ένας γονιός βλέπει το παιδί του να λιποθυμάει από την πείνα, τότε, δυστυχώς τότε και τότε, αλλά και λόγω της ύφεσης, οι κοινωνικές διαθεσιμότητες αυξάνονται. Η οργή των ανθρώπων ενάντια στις πολιτικές αυξάνονται. Εν τη ρήμη του λόγου του, ο κύριος Κότσας προηγουμένως, νομίζω ότι δεν το πιστεύει, είπε ότι ας μην κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι αμιγώς πολιτικό. Είναι το κατεξοχήν πολιτικό το ζήτημα το να λιποθυμάει ένα παιδί. Και γιατί είναι πολιτικό, γιατί η ουσία της πολιτικής, θα έπρεπε να είναι, ελπίζω να είναι, είναι ακριβώς η καθημερινότητα των ανθρώπων. Και ειδικά των ανθρώπων το περνάνε δύσκολα. Αυτά λοιπόν θέλει να προλάβει, κατά τη γνώμη μας, η κυβέρνηση, επαναφέροντας, ουσιαστικά αναδιώνοντας ένα αρχοντικό νομοσχέδιο. Ένα αρχοντικό νομοθετικό διάταγμα. Κύριε Πετρόπουλε, πάντως η Νέα Δημοκρατία είχε και προεκλογικά το νόμος και τάξη. Είναι ένα παλιό όνειρο πολλών στη Νέα Δημοκρατία. Και του κύριου Καμίνη, να σας θυμίσω. Με τις διαδηλώσεις. Και του κύριου Καμίνη, να σας θυμίσω. Ότι πρέπει να είναι στο Πεδρόμιο. Εδώ απλώς βλέπουμε τη χειρότερη εκδοχή και βλέπουμε επίσης και τη συλλογική ευθύνη. Δηλαδή, αν εσείς διαδηλώνετε και κάποιος άλλος έρθει από πίσω άσχετος και σπάσει ένα αυτοκίνητο, θα πάτε εσείς φυλακή. Αυτό είναι η συλλογική ευθύνη. Που προσπαθεί να μεταβάλει τους συλλογικούς φορείς της κινηματικής διαπραγμάτευσης, να την πούμε έτσι. Ξέρετε, η κινηματική διαπραγμάτευση, δηλαδή η μαζική παρουσία ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν πράγματα, είναι συστατικό στοιχείο όχι κάποιου άγνωστου πολιτικού συστήματος, είναι της αστικής δημοκρατίας. Και κυρίως άνθησε στην Ευρώπη μετά την Γαλλική Επανάσταση. Άρα είναι ασύμφητο της αστικής δημοκρατίας. Αυτό προσπαθεί και να περισταλεί. Παρακαλώ, πείτε μου. Λοιπόν, δύο πράγματα. Σας λέω ότι έχω ακούσει, δεν τα ευαγγελίζομαι απαραίτητα. Ένα, είναι δυνατόν 30 άνθρωποι να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας και να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να πάνε στις δουλειές τους? Ένα αυτό. Ή είναι δυνατόν μια πολύ μαζική διαδήλωση να την αμαυρώνουν 20-30 μπαχαλάκηδες και να μην υπάρχει καμία ευθύνη? Δεν πρέπει και οι ίδιοι διαδηλωτές να περιφρουρούν και να είναι σε επικοινωνία με την αστυνομία? Αυτά είναι δύο επιχειρήματα της άλλης πλευράς από αυτή που παρουσιάζεται. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτά? Γιατί ξέρετε ότι ένας κόσμος συμφωνεί με αυτά που είπα. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να μάθω πόσες και ποιες είναι αυτές οι διαδηλώσεις των 30 ατόμων οι οποίες έκλεισαν το κέντρο. Εντάξει, γιατί δεν έρχομαι από κάποιο έξω κόσμο. Ζω στον κόσμο του κέντρου, είμαι κάτοικος του κέντρου και είμαι κάτοικος ο οποίος συμμετέχω όλη μου την ενήλικη ζωή σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες. Και πάντως οι πολύ πιθανόν θα είναι ελάχιστες αυτές που θα συναντήσουμε. Και ακόμη και αυτές
τις οποίες περιγράφεται, είχαν, αν θέλετε, την αυτοσυνείδηση οι διοργανωτές τους να τις περιορίσουν είτε στο ένα μέρος του οδοστρόματος, στα πεζοδρόμια. Είναι πάρα πολλές αυτές οι οποίες αυτοπεριορίστηκαν. Από εκεί και πέρα. Περιφρουρήσεις επίσης πάλι, αν θέλετε, ως ενεργό μέλος των μαζικών κινημάτων, μπορώ να σας πω, έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές. Αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να επακατασταθεί ο ρόλος της αστυνομίας από το ρόλο των συνδικάτων, ούτε να απαιτείται από τους συλλογικούς φορείς να παίζουν το ρόλο του χαφιέ. Δεν είναι δουλειά μας αυτό το πράγμα. Στην τελική ανάλυση, μην περιμένουν ποτέ ότι θα εκτραπούν τα συλλογικά υποκείμενα, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, στο ρόλο της αστυνομίας. Αυτό είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Και μην ψάχνουν αφορμές για να μπορέσουν να περιστείλουν και τελικά να καταργήσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί αν σου λέει μην κάνεις μια μεγάλη διαδήλωση, γιατί μπορεί να γίνουν επεισόδια στα οποία επεισόδια εσύ θα υποχρεωθείς να πληρώσεις αποζημίωση, προφανώς κανένας συλλογικός φορέας δεν θα τολμήσει να το κάνει. Γιατί φανταστείτε ότι τα μεγάλα επεισόδια που είχαμε την περίοδο των μνημονίων, οι μεγάλες συγκεντρώσεις έγιναν με διοργανωτές στην ΑΔΔ και τη ΓΕΣΕ. Εξετράψα από ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές είναι άγνωστοι την προέλευσή τους. Και πολλές φορές έχει κατηγορηθεί, δεν μπορώ να αποδεχτώ τις ίσομες κατηγορίες αυτές, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν και σχέσεις με παρακρατικούς μηχανισμούς. Άρα λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρουμε την κατηγορία στους εργαζόμενους. Εσείς στη διαβούλευση συμμετείχατε, σας κάλεσε κανένας? Από όσο εμείς εδώ γνωρίζω, όχι. Μάλιστα. Πώς θα κινηθεί? Δεν έχει στη Βουλή ακόμα. Έχει πήγε σε διαβούλευση. Είναι σε δημόσια διαβούλευση. Δεν έχει μπει στη Βουλή για να έρθουν οι φορείς. Ναι, ήταν στη δημόσια διαβούλευση. Στη δημόσια διαβούλευση. Δεν είναι στις επιτροπές. Δεν είναι στις επιτροπές. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε. Γιατί αυτό είναι στα καταστολή της δημοκρατίας πια. Και είναι πολλά ποια τα πράγματα τα οποία συσσωρεύονται. Δεν μπορώ να σας προξοφλήσω αυτή τη στιγμή συλλογικές αποφάσεις εγώ. Αλλά είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Με την ανακοίνωση, η ΑΔΔ εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία καταγγέλει την προσπάθεια αυτή, η οποία γυρίζει τη χώρα μας, δηλαδή, και τη δημοκρατία 50 χρόνια πίσω, και τονίζουμε ότι δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να το αποδεχτούμε. Και θα τους διερευνήσουμε τους τρόπους. Πάντως δεν είναι κάτι που θα αποδεχτούμε. Ούτε τις δηλώσεις μετάνοιας, ούτε τις δηλώσεις καφιερισμού, τις οποίες επιδιώκει το νομοσχέδιο αυτό από τα εργατικά σωματεία. Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, ήσασταν πολύ σαφής, πολύ περιεκτικός. Μας δώσατε το πλαίσιο. Είναι κάτι το οποίο εμείς θα το παρακολουθούμε εδώ. Οπότε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ξενυχτήσατε μαζί μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Και θα θέσουμε με αφορμή τα όσα μας είπατε τα ανάλογα ερωτήματα στους πολιτικούς μας. Αμέσως μετά το διάλειμμα όμως.